Ο αρχαιολογικός χώρος που βλέπουμε μπροστά μας είναι το Ηρέον της Σάμου και ακριβώς μπροστά μας είναι ο μόνιμος ναός της Σύρας που σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ήταν ο μεγαλύτερος της αρχαιότητας. Η τελική όψη αυτού του ναού που βλέπουμε εδώ πέρα χτίστηκε από 538 ως 522 την εποχή του Τύρανου του Πολυκράτη. Από τις ανασκαφές τεκμηριώνεται δίπτερος ναός ιωνικού ρυθμού, 105 κύονες, εξού και το μεγάλο του μέγεθος. Εδώ βλέπουμε τον μοναδικό κύωνα τον οποίο παραμένει όρθιος, δεν είναι ακέραιος βέβαια και είναι σε ύψος 11 μέτρων. Ο προηγούμενος ναός ήταν 100 πέδος, δηλαδή γύρω στα 100 πόδια που σημαίνει περίπου γύρω στα 30 μέτρα. Αυτός είχε χτιστεί τον 7ο αιώνα σε άλλο σημείο του ιερού. Σε μια πρώτη φάση του δίπτερος 1 κτίστηκε το 575 από Αζεστόλτη. Αλλά δεν υπήρξε καλή θεμελίωση, δυστυχώς. Και από εκεί και πέρα χτίστηκε κι άλλος ένας δεύτερος δίπτερος μεταξύ του 530 και του 520 στον ίδιο χώρο. Με ορισμένα μέρη από μάρμαρο και τους εξωτερικούς χιούνες της περίστασης αράβδοτους. Δεν τελείωσε ποτέ ο συγκεκριμένος. Στα ρωμαϊκά χρόνια, πούμε, δεν χρησιμεύεται ως λατρευτικός χώρος, αλλά μόνο ως πινακοθήκη, καθώς η λατρεία της Σύρας ασκείται στον περίπτερο ναό που έκτισε ο Αύγουστος. Βλέπουμε εδώ πέρα την μοναδική κολόνα που διασώζεται, ας πούμε. Φανταστείτε να είχαμε να κάνουμε με τις 105 κολόνες. Ολόκληρη έκταση του ιερού ήρθε στο φως. Ο μεγάλος ναός, η βομή, μικρότερα ναοί, σπίτια και αναρρύθμιτα ευρήματα αποκαλύπτουν το μεγάλο πολιτισμό που έλαψε στην περιοχή. Ελπίζω να πούμε ότι η λατρεία της Αμίας Ήρας δεν ήταν μόνο πανελλήνια, αλλά και από άλλες περιοχές, τόσο από τα αφιερώματα των Σαμίων, έχουν βρεθεί και άλλα αφιερώματα από την Κύπρο, την Αίγυπτο και από χώρες της Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Είναι τεράστιος ο ναός. Διαφορετικά μεγέθη κοιώνων βλέπουμε και αυτό προφανώς και λόγω του ότι έχει διαφορετικές εποχές που φτιάχτηκαν, όπως είπαμε τουλάχιστον 3 διαφορετικές. Κέρδισα λίγο χρόνο, μπήκα από μέσα για να το δούμε. Είναι πραγματικά τεράστιος. Τεράστιος. Θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό αν υπήρχαν έστω, αν όχι μισή, το 1/3 από τους κύωνες να στέκονταν όρθιοι. Θέλει αρκετή απόσταση να τον περπατήσεις γύρω-γύρω.
Επίσης να πούμε ότι ο φρικός υπολογίζεται ότι ήταν ξύλινος, από τα κεραμίδια της στέγης δεν βρέθηκε κάτι, οπότε εκεί στηριζόμαστε και λέμε ότι δεν περατώθηκε ποτέ ο ναός, δυστυχώς. Και μετά, όπως είπαμε, χρησιμοποιήθηκε για όλους λόγους από τους Ρωμαίους. Πραγματικά είναι τεράστιος. Σε λίγο περίπου θα έχουμε φτάσει στο να τον έχουμε κάνει όλο το γύρω-γύρω. Να πούμε και λίγο για τελευταία πλάνα από μέσα. Απίστευτη όγκη. Να συμπληρώσουμε επίσης ότι όλα τα μάρμαρα που βλέπουμε εδώ πέρα είναι από το λατομείο που είχαμε επισκεφτεί χθες. Το άρχαιο λατομείο στους Μυτιλινιούς. Όλη η κολόνα μέχρι το τελευταίο της ύψος. Οπότε χθες είδαμε το λατομείο, σήμερα βλέπουμε τον ναό που, από τον οποίο φέρανε τα μάρμαρα το λατομείο και φτιάξαν το συγκεκριμένο ναό που βλέπουμε εδώ πέρα. Αρκετοί επισκέπτες. Αυτά λοιπόν για τον ναό της Ήρας, το μεγαλύτερο ναό σύμφωνα με αυτά που μας έχει πει ο Ηρόδοτος της αρχαιότητας.